άνθρωποι χαμηλής εξειδίκευσης, άνθρωποι που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες, εκ των πραγμάτων θα είναι ιτημένοι αυτής της προσπάθειας. Όχι κατ' επιλογή, απλά δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι ή βρέθηκαν σε δραστηριότητες οι οποίες δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν. Από την άλλη πλευρά, όλοι όσοι είχαν προετοιμαστεί, είχαν τις ψηφιακές δεξιότητες ή είχαν, εν πάση περιπτώσει, προσαρμοστεί από την προηγούμενη κρίση, φαίνεται ότι θα βρεθούν πιο ευνοημένοι από τις συνθήκες. Επομένως, υπάρχουν κλάδοι και επιχειρήσεις μέσα στην οικονομία, οι οποίοι θα βγουν κερδισμένοι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι θα βγουν χαμένοι. Και οι χαμένοι θα έχουν δύο μεγάλα προβλήματα. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας, άρα θα έχουμε και έξαρση των ανισοτήτων, αλλά υπάρχει περίπτωση να βρεθούν και για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από την αγορά εργασίας. Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται μια έξυπνη πολιτική. Εγώ θαυμάζω αυτά τα οποία γίνονται τώρα στις ΗΠΑ με τον νέο πρόεδρο, με τον Biden, τόσο με το νέο πακέτο το οποίο έχει ψηφίσει, όσο και με τη χθεσινή δήλωση που έχει καταθέσει η Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Γέλεν, η οποία επελάται να συζητήσουμε όλοι σε όλο τον κόσμο για τη θέσπιση ενός ελάχιστου φόρου που θα πρέπει να πληρώνουν οι επιχειρήσεις, γιατί το κόστος αντιμετώπισης της κρίσης κάποιος πρέπει να το αντιμετωπίσει, κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι συστηματικά φοροαποφεύγουν και φοροδιαφεύγουν. Αυτούς λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο για να τους κάνουμε συμμέτοχους στην αντιμετώπιση του κόστους που συνεπάγεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.